Πάμε τώρα στον Γιάννη Γιαννακάκη, τον πολιτικό αναλυτή, τον ειδικό συνεργάτη του ITV, τον γιατρό Γιάννη Γιαννακάκη. Γιάννη, καλησπέρα. Βλάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, είναι καλά όλοι. Πανδημία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να συζητήσουμε μαζί. Έχουμε πολλούς νεκρούς. Είχαμε και την έκθεση Τσιόδρα σήμερα για τις υψηλές θνητότητες μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακούγεται σκληρό, ακούγεται κοινικό, σοκαριστικό, αλλά όποιος μπαίνει στη ΜΕΘ δύσκολα βγαίνει πλέον από COVID, από τη ΜΕΘ. Τι να πει κανείς, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα, Γιάννη, τι λες? Βλάση, αποτελεί μόνιμη πραγματικότητα. Μόνιμη καθημερινότητα, θα το πω καλύτερα, ο κορονοϊός ακόμα και κοντά στα 2 χρόνια μετά την έναρξή του. Έτσι, αποτελεί λοιπόν μόνιμη πραγματικότητα. Και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να συνηθίζουμε τον κορονοϊό, και ενώ να το συνηθίζουμε, διότι δεν φαίνεται να υπάρχει, ας πούμε, μια εξαφάνιση του ιού, τουλάχιστον ορατή αυτή την ώρα, μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο ιός φαίνεται να υπάρχει όπως είναι ο ιός της ηλαράς, της ερυθράς, της παροτίτιδας, οι οποίοι είναι σε μια, ας το πούμε, ύφεση εξαιτίας των εμβολιασμών. Ο κορονοϊός όμως, επειδή δεν υπάρχει και καθολικός εμβολιασμός, γι' αυτό το λόγο έχουμε και προβλήματα με σοβαρές νοσήσεις, Βλάση, που μπαίνουν στη ΜΕΘ. Το πρόβλημα με τις ΜΕΘ, Βλάση, δεν είναι αυτό πρόβλημα ελληνικό. Είναι ότι άρχισε να αυξάνεται η θνητότητα της ΜΕΘ. Εκεί που είχαμε, δηλαδή, περίπου πάνω κάτω, ας πούμε, 40% πιθανότητες να πιθάνει κάποιος στη ΜΕΘ, 60 να αναρρώσει και να βγει, τώρα οι πιθανότητες είναι υπέρ της, του θανάτου στη ΜΕΘ, Βλάση, που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου καλό μια στιγμή ένας άρρωστος να μπαίνει στη ΜΕΘ. Έχει περισσότερες πιθανότητες να μην βγει παρά να βγει. Η διεθνής πραγματικότητα, Βλάση, είναι ίδια. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, χώρες οι οποίες είναι και προηγμένες, η Γερμανία για παράδειγμα, η Γαλλία, η Αγγλία, έτσι, παρουσιάζουν προβλήματα στη διαχείριση του κορονοϊού και κυρίως τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την άρνηση του εμβολιασμού, Βλάση. Είναι δεδομένο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο μέτρο που έχεις να προστατευτείς, έστω σε μια προστασία η οποία είναι ικανοποιητική. Λέμε ότι με την τρίτη δόση είναι αποτελεσματική. Ακριβώς. Δεν λέμε ότι θα προστατευτείς ολοκληρωτικά. Ναι. Αλλά νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν και ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί κάνουν τραγικό λάθος, δηλαδή αυτό θα το καταλάβουμε. Θέλω επίσης να πω ότι αυτή η πολύ έντονη καθημερινή υπερδημοσιότητα, να, που, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι δεν αξίζει τον κόπο. Συμφωνώ μαζί σας. Όταν φεύγουν 100 άνθρωποι τη μέρα, Βλάση, είναι θέμα. Βεβαίως είναι θέμα, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους βέβαια δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τον εαυτό τους να εμβολιαστεί, οπότε θα είχαμε πολύ λιγότερα θύματα. Αλλά όταν φεύγουν 100 άνθρωποι είναι θέμα. Όμως, Βλάση, 2 χρόνια μετά τον κορονοϊό, εμείς δεν μπορούμε να χορεύουμε μόνιμα στο χώρο του κορονοϊού και να αφήνουμε όλες τις άλλες δραστηριότητες, Βλάση. Πρέπει δεν να είναι για άδικο, αρχίσουμε κύριε να Γιαννακάκη. Να Γιάννη, μαθαίνουμε. Δεν έχεις άδικο. Ναι. Άλλες χώρες, Βλάση, και έχω πληροφορίες από άλλες χώρες που ζουν, όπως είναι η Ολλανδία, η Ιταλία, Φερρυππίν, η Ισπανία. Δεν έχουν αυτό το θέμα ως, ας το πούμε, τόσο μιλάμε ατέλειωτα, μιλάμε ατέλειωτα, ατέρμονα στο δημόσιο διάλογο για τον κορονοϊό και πράττουμε λίγα, εμβολιαζόμαστε σε μικρά ποσοστά και αυτό είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, ας πράξουμε, Βλάση, νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, δηλαδή είπες το καθοριστικό ρήμα πράττω. Ας πράξουμε, που σημαίνει ότι ποια είναι η επόμενη λύση, στο διατάφτα δηλαδή, τι κάνουμε. Ναι, παρά να συζητάμε κάθε μέρα ότι ξέρετε τι, πέθανε ο τάδε, πέθανε ο άλλος, πέθανε και ο γείτονας, πέθανε και ο διάσημος, πόσοι πέθαναν σήμερα κλπ. Εγώ, Βλάση, αντιλαμβάνομαι την ψυχολογία του κόσμου στη δουλειά. Η ψυχολογία του κόσμου, Βλάση, βαίνει στα τάρταρα. Αυτό είναι το πιο ειδικό σενάριο. Η ψυχολογία όλων μας είναι πολύ χαμηλά. Όλων μας. Η πανδημία είναι εδώ 2 χρόνια. Η ακρίβεια είναι πάνω μας. Η ψυχολογία μας είναι πολύ πολύ χαμηλά. Υπάρχει μια κοινωνική καταχνιά, μια κοινωνική ομίχλη. Κάνουμε άλλο ένα λάθος απέναντι στη νέα γενιά, Βλάση. Η οποία νέα γενιά δεν πλήττεται τόσο πολύ από τον κορονοϊό. Να. Δεν έχει τις σοβαρές επιπλοκές. Κάνουμε ένα λάθος. Δημιουργούμε ένα κλίμα το οποίο είναι μαύρο για την νέα γενιά. Και δεν Συμφωνώ. Είναι δυνατότητα να αρχίσει να αναπτύσσεται. Και νομίζω, θέλω να πω και κάτι. Χάνει τα καλύτερα της χρόνια η νέα γενιά. Είναι ανεξάρτητο κομμάτων, Βλάση.
Έτσι. Είναι πολύ κακό αυτό που βλέπουμε, μια σφοδρή αντιπαράθεση πάνω στα θέματα αυτά, επιστημονικά, ιστορίες κλπ. Και ανακυκλώνεται το δραματικό φαινόμενο της δημοσιότητας. Έχεις δίκιο. Με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος έτσι να τρέχει και να μην ξέρει γιατί τρέχει. Έχεις δίκιο. Γιατί είναι μόνιμα μέσα στο άγχος. Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να το κάνουμε πράξη, να μιλήσουμε για το νέο ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, πώς θα ονομαστεί τέλος πάντων. Πώς φάνηκε η εκλογή Ανδρουλάκη, τι λες για τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα καταφέρει να κάνει το νέο ΠΑΣΟΚ να αγγίξει δημοσκοπικά τους επόμενους μήνες το 2013, 2014, 2015, τι λες. Υπάρχει μια καλή συγκυρία για το νέο ΠΑΣΟΚ. Ναι, σε ακούω. Ναι, Βλάση. Θέλω να είμαι αντικειμενικός σε αυτό, Βλάση, γιατί δεν μιλήσαμε κιόλας μετά την... Δεν έχουμε μιλήσει μετά τις εκλογές. Ναι, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Ναι, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί εξαιτίας δύο μείζωνων παραγόντων. Το ένα ήταν η κομματική οργάνωση και διείσδυση που είχε πετύχει τόσα χρόνια αθόρυβα, η οποία δημιούργησε ένα μεγάλο, ας το πούμε, κομματικό στρατό, ο οποίος το βοήθησε. Ας μην ξεχνάμε και ήταν ένα απλό, ας το πούμε, ήταν μια απλή ένδειξη, Βλάση, όταν στις ευρωεκλογές του 19 ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πάρει 180.000 ψήφους. Έτσι. Προσωπικές ψήφους. Μόνο αυτό να βλέπαμε, θα καταλαβαίναμε ότι είχε πολύ μεγάλη τάση και δυναμική, και εγώ το είχα χάσει αυτό το στοιχείο, για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά είχαμε πει, και εσύ περισσότερο από εμάς είχες πει ότι παίζει πολύ ο Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά. Να. Εγώ τον είχα λίγο σαν δεύτερο. Εγώ είχα πει πιο δύσκολα, πιο εύκολα θα εκλεγεί ο Ανδρουλάκης. Εξελέγει πολύ πιο εύκολα. Ναι. Νομίζω πέτυχες, δεν ξέρω αν το έπαιξες στο στοίχημα ή όχι. Ναι. Αλλά, okay, παίζουμε στοίχηματα. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο, Βλάση, είναι ότι πράγματι έχει εκλεγεί εξαιτίας του ότι δεν έχει μεμπτό μέχρι τώρα στην πολιτική του καριέρα. Το δεν έχει μεμπτό ως ένα σημείο είναι υπεροχή, που σημαίνει ότι είναι άφθαρτος. Όμως αυτή την ώρα δεν έχουμε να πιαστούμε από στοιχεία διαχείρισης του κύριου Ανδρουλάκη, εκτός από την Ευρωβουλή, που ξέρουμε ότι η Ευρωβουλή είναι πιο πολύ αραλίκη, να το βάλω εισαγωγικά. Είσαι σωστός. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν ξέρουμε το πολιτικό μέγεθος του Ανδρός. Δεν ξέρουμε το πολιτικό μέγεθος του Ανδρουλάκη. Δεν το έχουμε μετρήσει. Τώρα θα το μετρήσουμε. Έτσι. Ναι. Όταν επαναπατρίζεις τον παλιό ΠΑΣΟΚ, Βλάση, βλέπεις μια στιγμή την τεράστια διαφορά ενός ανθρώπου ο οποίος κατέβηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις τη δεκαετία του 70. Μετά την συμμεταπολίτευση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε ένα φοβερό πυρήνα, άσχετα συμφωνεί κανείς ή δεν συμφωνεί, αρχών ιδεολογικής διακήρυξης. Ναι, ναι. Ήταν φοβερή Ήταν άλλο timing πολιτικό. Προφανώς, ναι. Έτσι. Αλλά αυτό έλειψε εντελώς από την απρόσφατη εκλογική ιστορία του ΠΑΣΟΚ, Βλάση. Έλειψε, ας πούμε, η προσήλωση σε ένα ιδεολογικοπολιτικό στίγμα. Δεν υπήρξε ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, Βλάση, δηλαδή είναι φανερό. Βεβαίως θα τον δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη και περιμένουμε ανυπομονούμε να τον δούμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός. Ναι, μεν άφθαρτος, αλλά η πολιτική αλαλία που είχε μέχρι τώρα δεν μας βοηθά να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα τον περιμένουμε να δούμε. Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω και τις αιχμές που αφήνεις. Είμαι μαζί σου. Ναι, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Να μην αυτό υπονοήσει ότι έχουμε, ας το πούμε, μια αμφιβολία για τον κ. Ανδρουλάκη πώς θα κινηθεί. Απλώς περιμένουμε να δούμε. Για όλους έχουμε αμφιβολίες. Για όλους έχουμε αμφιβολίες. Και για τον εαυτό μας πολλές φορές. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι.